Διαβάσαμε πριν από λίγο στη Θεία Λειτουργία, στην εποχή του Χριστού μας, σε μια συναγωγή κάποιο Σάββατο. Εκεί λοιπόν ο Χριστός μας είχε πάει για να διδάξει και είδε ανάμεσα στο πλήθος του κόσμου μία γυναίκα η οποία ήταν συγκύπτουσα. Είχε πνεύμα ασθενείας, όπως λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο, καταδαιμονική δηλαδή επίρρεια, είχε κυρτώσει το σώμα της σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μην μπορεί να σηκωθεί καθόλου όρθια. Και αυτή η κατάσταση διαρκούσε 18 χρόνια. Υπέφερε φοβερά η γυναίκα αυτή, την είδε ο Χριστός μας μες στον κόσμο, την σπλαχνίστηκε και της λέει «Γυναίκα, λύνεσαι από την αρρώστια σου». Ακούμπησε το χέρι του επάνω της και αμέσως θεραπεύθηκε. Τότε ο αρχισυνάγωγος, ας πούμε θα λέγαμε σήμερα ο προϊστάμενος της συναγωγής, αγανακτώντας γιατί ο Χριστός θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου, γύρισε προς τον κόσμο και άρχισε να τους λέει «Δεν επιτρέπετε να έρχεστε το Σάββατο και να θεραπεύεστε. 6 μέρες άλλες έχει η εβδομάδα να έρχεστε να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου». Και τότε γύρισε ο Χριστός και του είπε «Υποκριτή, τα Σάββατα δεν λύνει ο καθένας από σας το γαϊδούρι του και το ζώο του και το πηγαίνει και το ποτίζει. Αυτή η γυναίκα που την είχε δέσει ο σατανάς 18 χρόνια δεν έπρεπε να λυθεί την ημέρα του Σαββάτου». Και με αυτόν τον τρόπο ντροπιάστηκε και εκείνος με αυτή την απάντηση και όλοι όσοι του αντιτίθεντο, και ο υπόλοιπος κόσμος, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που αγαπούσαν και πίστευαν τον Χριστό, χάρηκαν και δόξαζαν τον Θεό και για το θαύμα αυτό το οποίο είδαν με τα μάτια τους να συμβαίνει μπροστά τους. Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς περίπου το θαύμα αυτό το λεγόμενο της συγκύπτουσας. Και αν θα ήθελε κανείς να διατυπώσει μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό, θα μπορούσε να μιλήσει για αυτήν καταρχάς την γυναίκα, η οποία και τη 18 χρόνια βρισκόταν σε αυτή τη φοβερή κατάσταση και τη θα είχε κάθε δίκιο να παραπονείται ή και να τα βάλει ακόμα με τον ίδιο τον Θεό, αυτή βρισκότανε στην συναγωγή, σήμερα θα λέγαμε στο ναό. Δεν είχε εγκαταλείψει την ελπίδα της και την πίστη της στο Θεό. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν την έκανε να τα βάζει μαζί. Δεν την έκανε να λέει «γιατί σε μένα Θεέ μου» και να θυμώνει και να βρίσκεται μακριά από εκείνο. Αλλά ήταν κοντά του. Είχε την καρδιά της δοσμένη κοντά στο Θεό και αυτό το δείχνει ακριβώς η παρουσία της στον χώρο εκείνο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη θαυματουργό δύναμη του Χριστού μας, ο οποίος φλαχνίζεται και συμπονά κάθε άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα είτε υγείας είτε διάφορα και παρόλο που φαίνεται πως καμιά φορά αργεί,
σαν την περίπτωση εδώ της γυναίκας που 18 χρόνια υπένει με την αρρώστια της, εντούτοις έρχεται και τελικά λύει τα δεσμά με τα οποία μας δένει η αμαρτία και η ασθένεια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο αρχισυνάγωγος, ότι το Σάββατο δεν πρέπει να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την απάντηση του Χριστού. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την τροπή που αισθάνονταν αυτοί που τον πολεμούσαν. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την χαρά την οποία ένιωθαν όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Βέβαια, από όλα αυτά δεν μπορούμε να τα θίξουμε όλα και να τα αναπτύξουμε όλα στην αγάπη σας, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει και σίγουρα θα έχετε να κάνετε και σημαντικότερες δουλειές από το να ακούτε εμένα. Αλλά ούτε και για μένα είναι ευχάριστο να σας μιλάω. Σας μιλάω γιατί είμαι υποχρεωμένος να σας μιλάω. Μην νομίζετε ότι χαίρομαι ή δονίζομαι να βγάζω λόγους. Εγώ θα έμενα όμως στο πρόσωπο εκείνο του αρχισυνάγωγου και έχω λόγο που θα το κάνω. Θα έλεγε κανείς, ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι στεναχωριούνται με τη χαρά των άλλων και οι οποίοι θα τολμούσαν να γυρίσουν, να στραφούν προς τον Χριστό και να του πούνε μερικά τέτοιες κατηγορίες όπως του απίφθηναν εκείνη την ημέρα. Δεν έχουμε υποκριτές, σήμερα είμαστε χριστιανοί, είμαστε καλοί, είμαστε αγαθοί, είμαστε σχεδόν άγγελοι και όλα είναι μια χαρά. Όλα αυτά θα ήταν ωραία αν συνέβαιναν, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνουν, αδελφοί. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά και μέσα στην Εκκλησία και ανάμεσα σε εμάς τους χριστιανούς και στους ιερείς και στους λαϊκούς, η υποκρισία συνεχίζει να φωλιάζει και να γεννά κακούς στις ψυχές μας. Το λέω αυτό όχι τυχαία. Το λέω με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο συνέβη την προηγούμενη Κυριακή εδώ στο ναό. Όσοι ήσασταν, ήταν η μέρα της εορτής του Αγίου Πορφυρίου και ο Δεσπότης μας ήρθε, λειτουργήσε εδώ στο ναό μας, μας έφερε και το αίμα του Αγίου, το φιαλίδιο με το αίμα του Αγίου που είναι το μόνο λείψανο που σώζεται από τον Άγιο και έτσι είχαμε μια πνευματική μεγάλη χαρά. Τι μου ήρθε και εμένα, καμιά φορά λέει καλύτερα λέει να μην μιλάς και του λέω του Δεσπότη μέσα στη Θεία Λειτουργία κάποια στιγμή κάτι που ήθελα να το κάνω εγώ, αλλά επειδή ήταν παρόν είπα να τον κάνω και αυτόν κοινωνώ της χαράς αυτής. Μου είπαν οι κατηχητές πόσα πολλά παιδιά έρχονται φέτος στο κατηχητικό και λέω τον Δεσπότη, λέω γέροντα, θέλετε στο τέλος να πείτε ένα ευχαριστώ στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο κατηχητικό? Φέτος έχουμε έκρηξη παιδιών. Έχουμε γύρω στα 200 παιδιά που έρχονται. Δεν έχουμε χώρο που να τους βάλουμε πολλές φορές. Και είπε το σπότς να είναι λογιλέκο. Στο τέλος λοιπόν ανέφερε αυτό το πράγμα, ευχαρίστησε τους κατηχητές, ευχαρίστησε τους γονείς, τι το ήθελε, ευχαρίστησε και εμένα. Που δεν θα έπρεπε, αλλά από την καλή του την καρδιά. Τελειώσαμε, έφυγε ο άνθρωπος, πήγε στο μοναστήρι και 3 η ώρα το μεσημέρι το πήρε μία κυρία από απόκρυψη τηλέφωνο στο δόμο την Αλεξάνδρεια, η οποία ήταν παρούσα στους εκκλησιαζόμενους, να του πει πόσο σκανδαλισμένη είναι που ενώ βέβαια εσείς λέει ευχαριστήσατε τον πατέρα Διονύσιο για τα πολλά παιδιά, εγώ λέει εμείς είμαστε πάρα πολύ σκανδαλισμένοι διότι δεν θα πω την κατηγορία γιατί δεν θέλω να προσβάλλω και ανθρώπους. Ο Δεσπότης δεν ήξερε βέβαια αυτό το πράγμα το οποίο είπε η κυρία και που να ξέρει σε κάθε ναό τι γίνεται, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ.
του το κλείσε κιόλας η κυρία αυτή χωρίς να πει το όνομά της, ευσεβής χριστιανή προφανώς, η οποία εκκλησιάστηκε την ημέρα εκεί και με παίρνει τηλέφωνο, πολύ στεναχωρημένος, ρε παιδί μου, λέει, ταράχτηκα πάρα πολύ, τι πειρασμός, σήμερα τέτοια χαρά που είχαμε, που λειτουργήσαμε στο ναό και είχαμε τη γιορτή του Αγίου, γιατί, λέει, τι συμβαίνει, αυτό και αυτό. Έχεις, λέει, συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι, δεν στέκονται καλά, είναι, έχουν προβλήματα, θεμάτων, διάφορα αντιμετωπίζουν, θέματα ηθικής και τέτοια. Λέω, σεβασμιότατε, πράγματι συνέβη μια αλλαγή σε κάποια τμήματα που έχουμε στο ναό, αλλά γι' αυτό το θέμα που λέτε, εγώ δεν έχω στοιχεία. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν στοιχεία συγκεκριμένα και θέλουν να τα καταθέσουν, ας τα καταθέσουν. Και αυτό. Στενοχωρέθηκα, η αλήθεια είναι, πολύ. Και έτσι για 2-3 μέρες ήμουν πολύ στενοχωρημένος και τη Δευτέρα δεν έκανα και την ομιλία, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω έτσι με παράπονο, με βρασμό ψυχής και να πω ίσως πράγματα που δεν θα έπρεπε. Και είχα πάρει μια απόφαση, ξέρετε, να σταματήσω και τα κατηχητικά και τις ομιλίες και να μην εμφανίζομαι καθόλου τίποτα, τίποτα. Γιατί ένιωθα πολύ πικραμένος. Μετά κάθισε και σκέφτηκα, λέω, έλα εδώ, Παπαδιονύση, που κάθισε και κάνει το δάσκαλο στους άλλους. Ποιος θέλει να τα παρατάμε τα πράγματα στη ζωή μας, τα πνευματικά? Ο διάβολος. Τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση σου τώρα? Θα τα συνέχιζε, δεν θα τα σταματούσε. Ωραία. Την Κυριακή λοιπόν που θα πάω στην Εκκλησία, τι θα έκανε ο Χριστός? Θα τους μάλωνε τους ανθρώπους? Όχι. Τι θα τους έκανε? Θα τους συμβούλευε. Και εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Να σας συμβουλεύσω και να σας πω το εξής. Εγώ δεν είμαι ούτε Άγιος, ούτε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Είμαι πολύ αμαρτωλός. Το λέω πάντοτε. Δεν θα με ακούσετε ποτέ να έχω πει ότι είμαι καλός. Ούτε καν καλός δεν είμαι. Όμως προσπαθώ στην ιερατική μου ζωή, στη ζωή μου δηλαδή που αφορά την ενορία, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Κάποια πράγματα μπορεί να μην μας αρέσουν κάποιοι. Να μην συμφωνούν. Το καλύτερο θα ήταν να έρθετε, όπως και ήρθαν κάποιοι, να με πιάσετε, να μου πείτε, ξέρεις, Πατέρ Διονύση, γιατί αυτό? Εξήγησέ μας, γιατί πήρες αυτή την απόφαση? Ή να μου πείτε, εγώ, ξέρετε, διαφωνώ. Να βρούμε μια άλλη λύση. Ευχαρίστως. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Να σας πω τα επιχειρήματά μου, γιατί όταν, ξέρετε, παίρνει ένας που κάνει διοίκηση μια απόφαση, την έχει ζυγισμένη από πολλές πλευρές. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε και αν δεν σας πείσω, πάτε όπου θέλετε και κάντε ό,τι θέλετε και καταγγείλατε με όπου θέλετε. Δεν πειράζει. Μπορεί και να γίνει και κάτι καλό, να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω. Αλλά όχι ανώνυμα, όχι κρυμμένη πίσω από ένα τηλέφωνο ή πίσω από μια υποτίθεται ανώνυμη επιστολή. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και άλλες φορές. Και όχι μόνο για μένα. Και για τον Παπαγιάννη και για τον Παπαθόδωρο. Κάνετε τέτοια πράγματα κάποιοι. Δεν ωφελείστε. Και δίκιο να έχετε με τον τρόπο που τον κάνετε αυτόν είναι αμαρτία, γιατί κρίνετε χωρίς να ξέρετε. Εγώ θα σας παρακαλούσω, όποιος έχει κάποιο θέμα, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, εκτός αν έχει εμπάθεια μαζί μου, που φαντάζομαι ότι και τέτοιοι μπορεί άνθρωποι να υπάρχουν. Αν υπάρχει κάποιο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Όμως, ας το αφήσουμε το προσωπικό, δεν με ενδιαφέρει και τόσο να σας πω κάτι και να με καταγγέλλετε, καλό μου κάνετε, ξέρετε. Το χειρότερο που μπορούν να μου κάνει ο Δεσπότη, που δεν θα το κάνει, γιατί ο ίδιος προσπάθησα να το κάνω και δεν το πέτυχα, είναι να με βγάλει από χωριστά μου. Χάρη θα μου κάνει. 22 χρόνια βαρέθηκα να είμαι προϊστάμενος. Ας γίνει και κανένας άλλος.
Εγώ ούτε γαλόνια παίρνω, ούτε αξιώματα, ούτε παράσημα, ούτε μικρότερος γίνομαι, ούτε μεγαλύτερος αν είμαι προϊστάμενος ή όχι. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει ο Θεός ήταν που με έκανε ιερέα. Και σε αυτό ανάξιος είμαι και δεν μου πρέπει. Δεν θα μου άξιζε να είμαι. Αλλά εκείνος κάτι ήξερε και το έκανε. Δεν θα με κάνετε μεγάλο κακό. Κάντε το όμως με καλό τρόπο για να μην κολλάζεστε εσείς. Τώρα, ως προς τη δικαιολογία όμως, ότι γιατί να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να ενταχθεί μέσα στην ενορία, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Εκκλησία είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Δεν είναι κλαμπ ευσεβών ανθρώπων. Δεν είναι ένας τόπος που πρέπει να είναι μόνο η καθαρή και η ηθική και η άμεμπτη. Και αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ και ειδικά όσοι είστε τώρα υποτίθεται μέσα στην Εκκλησία και με τον τρόπο σας διώχνετε αυτούς που θέλουν να μπουνε. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Ο Άγιος Πορφύριος, τον οποίο γιορτάσαμε πριν μερικές μέρες, έχει να μας δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα σχετικά με αυτούς οι οποίοι σχολιάζουν, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν, προσπαθούν ή έστω περνούν από την Εκκλησία και δεν τους εγκρίνουμε εμείς σύμφωνα με την ηθική μας. Κάποτε πήγαν και τον επισκέφθηκε κόσμος και τους μιλούσε. Κάποια στιγμή ήρθε μια ομάδα από ποδηλάτες, μέσα σε αυτούς ήταν και πολλά κορίτσια που φορούσαν σορτσάκι. Ήρθαν τα παιδιά, κατέβηκαν, προσκύνησαν, χαιρέτησαν και τον Άγιο Πορφύριο, καθίσανε λίγο, γελάσανε, φύγανε. Οι ευσεβείς που ήταν εκεί, σκανδαλισμένοι από τα σόρτς των κυριών, των κοριτσιών, άρχισαν να σχολιάζουν. Δεν τρέπονται, που έφτασε η κοινωνία μας, κανένας σεβασμός, όπως να είναι έρχονται στην Εκκλησία και ποιος ξέρει τι κάνανε και με τα σόρτς και αυτά και το ένα και τ' άλλο. Άκουγε ο Άγιος και δεν μιλούσε και αφού βγάλαν τη φωλή του στην ευσεβή οι χριστιανοί, γύρισε και λέει ο Άγιος, πάντως σήμερα είδα να με επισκέπτονται οι πιο αγνές ψυχούλες. Γούρλωσαν τα μάτια οι ευσεβείς χριστιανοί και κατέβασαν την κεφάλα γιατί σίγουρα ήταν καλύτερες ψυχούλες από εκείνους. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, να μην μας ενδιαφέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι δικιά μας, είναι ολονών και των καλών και των κακών και των μοιχών και των πορνών και των ομοφιλοφίλων και των κλεπτών και των φωνιάδων και όλων. Δεν ανήκει σε κανένα. Και όπως ο Χριστός μας καταδέχονταν τους πάντες, έτσι οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Και να σας πω και ένα τελευταίο και θα τελειώσω. Μπορεί και εγώ κάποια πράγματα να τα καταλαβαίνω. Ξέρετε τι σκέφτομαι όμως. Ποιος είμαι εγώ που θα κόψω έναν άνθρωπο από την ευκαιρία που ίσως του έδωσε ο Θεός να έρθει κοντά στην Εκκλησία. Αν εγώ αυτόν τον άνθρωπο, επειδή κάνει κάποια λάθη, τον διώξω, θα του δοθεί άραγε ξανά η ευκαιρία να έρθει κοντά στον Χριστό. Με τέτοιους λογισμούς πρέπει να κινούμαστε, αδελφοί μου, και όχι με λογισμούς εμπάθειας και υποκρισίας.